ενθουσιασμένη και σε εγώ τη βλέπω για το τραγούδι. Πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να ψήσω, θέλω πάρα πολύ να πάω. Θέλω, είναι πολύ τιμητικό για μένα, ειδικά σε αυτήν την ηλικία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου. Και το τραγούδι μας, όλοι ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και όλα και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε την κατήφια που υπάρχει, όλο αυτό το αρνητικό κλίμα. Λοιπόν, το One Last Kiss, εκτός από ότι είναι μια ιστορία που αντιπροσωπεύει πάρα πολύ εμένα όσον αφορά στους στίχους, θα μπορούσα άνετα να το έχω, να το έχω γράψει εγώ στους στίχους. Είναι ένα τραγούδι που δεν μπορεί. Καταρχήν, δεν το ξεχνάς το ρεφρέν. Δευτερευόντως, είναι ένα τραγούδι που δεν γίνεται να μην χορέψεις. Οπότε, νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη. Αν πάει αυτό το τραγούδι, πιστεύω ότι θα είμαστε εκεί για όση ώρα παιχτεί ή όταν το ακούει κάποιος, θα ξεχάσει αυτά που γίνονται στην καθημερινότητα. Λοιπόν, η Panic. Γενικότερα εμπιστεύομαι την κρίση τους. Μου πρότειναν να πάω. Και αφού βρήκαμε και το σωστό τραγούδι, εγώ δεν το σκέφτηκα πολύ. Δηλαδή, εμπιστεύομαι ό,τι μου λέει η Panic, πραγματικά. Δεν φοβάμαι, ξέρετε γιατί. Γιατί έχω πάρα πολύ καλή ομάδα γύρω μου. Από το συνθέτη, το στιχουργό, την Panic, όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα. Που η προετοιμασία είναι τόσο καλή. Και γενικότερα η προετοιμασία είναι αυτή που διασφαλίζει μια νίκη. Μπορεί και να μην κερδίσω. Αλλά εγώ αυτό νιώθω. Δεν φοβάμαι κάτι. Αφού λοιπόν έγινε σήμερα η παρουσίαση και με την οποία ασχολούνταν όλοι οι θύμαμες, το Mad, η Panic, όλοι. Τώρα θα πάμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι ο τελικός, στις 18. Λοιπόν, ακόμα δεν μας έχουν πει τίποτα. Ο κύριος Ευαγγελινός ξέρει όσον αφορά στην παρουσία τι θα γίνει, στο χορευτικό. Εννοείται πως αν δεν μου αρέσει κάτι ή αν κάτι ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία μου, το στυλ μου και αυτά, θα το πω και θα επέμβω. Αλλά εκείνη ξέρω. Σε ευχαριστούμε πολύ.